Όπως έληξε η προθεσμία, άνοιξαν ο διαγωνισμός της ραχοκτονίας για τους ψεκαστές. Διαφαίνεται έτσι, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και είναι προφανώς άγονες οι συγκεκριμένες περιοχές που θα σας αναφέρουμε. Μιλάμε για την Ανδρούσα, Αγγλιά, Αμφιθέα, Μαγκανιακό, Καρποφόρα, Κωνσταντίνη, Μεθόνη, Ευαγγελισμός, Καινούριο Χωριό, Φινίκη, Φινικούντα, Πύλου Πύλα, Πύλα του Δήμου Πύλου, Μεσοχωρίου, Χωματάδα, Καλυθέα και Βρύσες Τριφυλίας. Για αυτές τις περιοχές δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδεχομένως, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα για μερικές ακόμα περιοχές που η πρόταση της Επιτροπής είναι οι προσφορές που υποβλήθησαν να μην γίνουν δεκτές και μιλάμε για το προσήλιο Χρυσοκελαριά, Κορώνη, Βουνάρια, Κόμπη και η Άμια. Άρα λοιπόν ενδεχομένως να προσθεθούν μερικές ακόμα περιοχές μετά την Οικονομική Επιτροπή που και αυτές θα έχουν κριθούν άγονες. Αυτό που ασφαλώς απασχολεί είναι το τι θα γίνει με αυτές τις περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή φαίνονται, είναι δεδομένο ότι είναι άγονες ή ενδεχομένως θα είναι άγονες. Θα σας ενημερώσω και ο Διευθυντής της Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Η διαδικασία είναι το ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα και όσο επιτρέπει η ανάγκη ψεκασμού να υπάρξει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, οπότε να πάμε δηλαδή σε μια απευθείας διαπραγμάτευση προκειμένου να βρούμε ενδιαφερόμενους που θα συμμετέχουν να εκτελέσουν αυτό το έργο. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση και των ανθρώπων της περιοχής και των ενδιαφερομένων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να εκτελέσουν αυτό το έργο. Ασφαλώς βέβαια αυτό έχει μια προϋπόθεση ότι πολύ γρήγορα θα πάρουμε την άδεια από την Ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να πάμε σε μια απευθείας διαπραγμάτευση. Αυτό που εμείς θέλουμε να διαβεβαιώσουμε είναι το ότι από τις διοικητικές μας υπηρεσίες θα γίνει αγώνας δρόμου προκειμένου να αποσταλεί σύντομα το αίτημα και υπολογίζουμε τη Δευτέρα ήδη να το έχουμε στείλει προκειμένου να εξασφαλίσουμε αυτή την άδεια για τη διαπραγμάτευση. Δεν μπορούμε όμως αυτή τη στιγμή να διαβεβαιώσουμε για το χρόνο στον οποίο η ανεξάρτητη ενιαία αρχή θα μας δώσει αυτή την άδεια. Αυτά τα δύο θέματα, να δώσω το λόγο στον κύριο Διευθυντή. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν, όπως είπε η κυρία Αντιπεριφερειάρχη, στις διαδικασίες της ανάδειξης αναδόχων μέσω της διαπραγμάτευσης, και αυτό γίνει όταν ήδη θα πρέπει να έχει ξεκινήσει ο πρώτος ψεκασμός εναντίον της βασικής θεμελιωτικής γενιάς του δάπου, αν αυτό δεν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει η παραγωγή, η ελαιοπαραγωγή των συγκεκριμένων περιοχών να ενημερωθούν έγκαιρα από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Μεσσηνίας και Τριφυλίας για το γεγονός της εξασφάλισης με δικά τους μέσα της δακοπροστασίας. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω και ένα επιπρόσθετο στοιχείο ότι θα πρέπει να βρεθούν εργολάβοι οι οποίοι θα επιδείξουν ενδιαφέρον ανεξαρτήτως αν θα προλάβουμε τις χρονικές προθεσμίες να επιδείξουν ενδιαφέρον για να αναδειχθούν οι οδότες στις συγκεκριμένες περιοχές. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, οι όποιες προσπάθειες των οικονομικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ανώτας Μεσσηνίας να συντομευτεί αυτή η διαδικασία θα καταλήξουν χωρίς αποτέλεσμα.